Καλημέρα και πάλι, είναι η κοινωνία ώρα Μέγκα. Είναι ο κύριος Νίκος Φίλης εδώ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Φίλη. Περιμένουμε την Όλγα Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία και Παντελής Καψής από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα επειδή νομίζω ότι κάπως τα ξεκαθάρισε χτες το βράδυ ο κύριος Τσίπρας τα πράγματα με τη συνέντευξη. Υπάρχει ένα θέμα από προχτές που είχατε δηλώσει κι εσείς ότι. Και εσύ θα λέω, γιατί είμαστε τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Πριν πάμε σε αυτά, να πούμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό για τον κόσμο. Θα πάμε σε αυτά που λέτε όλα. Ό,τι θέλει, ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια κατάσταση που δεν θυμίζει δημοκρατία για το πώς τα κανάλια, τα ιδιωτικά, διαχειρίζονται το θέμα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, τα οποία δείχνουν μια στράτευση των ιδιωτικών καναλιών στην υπόθεση του ΝΕ και μια βάναυση, περιφρόνηση του δικαιώματος του πολίτη να ενημερώνεται. Έχουμε τα στοιχεία από το πώς προβλήθηκαν τα δύο συλλαλητήρια στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των 6 πανελλαδικής εμβέλειας καναλιών. Με εξαίρεση την ΕΡΤ, που ήταν ακριβώς 4 λεπτά το ένα, 4 λεπτά το άλλο, εσείς προβάλατε 0,40 το συλλαλητήριο του όχι στο Σύνταγμα και 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα το συλλαλητήριο του ναι. Συνολικά οι 6 σταθμοί πρόβαλαν 8,33 λεπτά το όχι, το συλλαλητήριο του όχι και 47,23 το συλλαλητήριο του ναι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι χούντα τηλεοπτική. Ναι. Ναι, χούντα. Και Μπενχούρ. Και Μπενχούρ ενημέρωση υπέρ του ναι συνέχεια. Τόλμησε ένα ηθοποιό να μιλήσει σε εσά εδώ στην κυρία Σαράφογλου και του κλείσε το τηλέφωνο. Δεν την άφησε να μιλήσει στο τέλο. Επειδή τόλμησε να πει την άποψή του υπέρ του νέου άνθρωπο. Ένα γέρο ηλικιωμένο σε μία ουρά πήγε να πει δύο κουβέντε που δεν συμφωνούσε με τη γραμμή του Μέγκα, τον έσπρωξε ο ρεπόρτερ και. Καλά, και, αυτό όχι, τώρα όχι, το τελεδέλα, έλα, σε παρακαλώ. Έχει το ανέβει σε όλα τα social media. Εντάξει, το είδα. Αυτό είναι χούντα, κύριε. Δεν είναι δημοκρατία. Και δείχνει ότι το κατεστημένο. Έκανε χούντα Παναγάκη τώρα. Μεκαναστένοντα όλου του χρεοκοπημένου πολιτικού, του είδαμε να βγαίνουν μπροστά. Δίνει μάχη. Για την εξουσία, εντάξει, όχι για το ευρώ, του για την εξουσία. Αυτό κάνετε. Του είπε το Μέγκα να σπρώξει το στεξιού. Του είπε το Μέγκα, μα είναι νοοτροπία, είναι νοοτροπία του καναλιού. Είναι νοοτροπία του καναλιού. Μέχρι και άλλα πράγματα έχω μάθει, θα μας τα πείτε σε λίγο. Μετά το δημοψήφισμα. Κύριε Φίλη, επειδή. Και άλλα. Λοιπόν, και άλλα τα βλέπει ακόμα στην τηλεόραση πια. Τα βλέπει. Κύριε Φίλη. Είναι αυτό δημοκρατική ενημέρωση του πολίτη. Κύριε Φίλη. Προηγουμένως είχατε εδώ δύο οικονομικής. Ναι. Τι ήταν και οι δύο κύριοι αυτοί. Τι εννοείς δηλαδή. Θα βάλουμε κατάλογο, ποιο θα φέρουμε. Εσείς φέρνετε τον κατάλογο. Δικό σας κατάλογο έχετε. Ναι. Κατάλογο του συστήματος της χρεοκοπίας του μνημονίου. Το φέρνετε εδώ πέρα, αυτό κάνετε. Ρε παιδί μου, ακόμα και αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Έχετε δύο εκπροσώπους του όχι. Πώς θα κάνετε. Πού να βρείτε τον άλλο. Δύο του ναι και όχι και έναν του όχι. Άρα τι ήθελε να κάνουμε, να φέρουμε κι άλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν υπάρχουν άλλοι να έρθουν. Κι άλλον δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχουν άλλοι να έρθουν. Νίκο. Λυπάμαι ειλικρινά, αλλά θα δείτε ότι θα χάσετε. Διότι ο κόμμα καταλαβαίνει και αντιδρά. Καταλαβαίνει, δεν έχει πάθει μυθιδρατισμό, αντιδρά. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Επιτρέπετε κάτι στις χούντες, κύριε Οικονομέα. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ να λένε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί ένα δημοκρατικά δύο, αυτό μου λέτε. Όχι. Και κάνετε Μπενχούρ ενημέρωση με επιχειρηματίε. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Το στείνετε το θέμα. Στείνετε την ενημέρωση, αυτό κάνετε. Κύριε Φίλη. Καλά. Μισό λεπτό. Επειδή τα πράγματα έχετε ακούσει για αλλαγέ διευθύνσει σε κανάλια. Τα καταφέρατε. Ακούσει για αλλαγέ διευθύνσει σα. Για πάγωμα σε διάφορα κανάλια. Τα ακούσει ή όχι. Κύριε Φίλη, επειδή μιλάτε σε επειδή μιλάτε σε δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι αν μη τι άλλο περηφανεύονται ότι κάνουν αντικειμενικά τη δουλειά τους. Να περηφανεύονται. Εάν επιδιώκετε. Το συνολικό του καναλιού είναι άθλιο. Το ξαναλέω. Το συνολικό του καναλιού είναι άθλιο. Είναι χούντα αυτό που κάνετε. Με στοιχεία το είπα. Αλλά ο λαός δεν έχει πάθει μυθιδρατισμό. Εάν επιδιώκετε να γράψουμε τα site ότι πήγε στο Μέγκα και του γούρωσε και του κούρισε στο τύπο. Επιδιώκω να πω αυτό που λέει ο λαός. Κύριε Οικονομέα, μου επιτρέπετε να παρέσω. Όχι, δύο λεπτά, διότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα εδώ πέρα. Νίκο, μπορείς να βλέπεις το κανάλι. Κύριε Καμπουράκη. Μπορεί να βλέπεις το κανάλι της Βουλής. Μια χαρά. Να βλέπεις το κανάλι της Βουλής. Που είναι δημοκρατικό. Δεν είναι έτσι, κύριε Καμπουράκη. Δεν απαντάτε ενοχικά. Ενοχικά απαντάτε. Απαντάτε ενοχικά. Όχι, αγάπη μου. Σας απήντησα. Έκλεισα το τηλέφωνο κυρία Σαράφογλου στον ηθοποιό, τον κύριο.
Κλέον ναι, λοιπόν. Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Του τόπισε. Μετά από 5 λεπτά συνέντευξη του τόπισε. Τι του τόπισε. Επειδή τη έβαλε δύσκολο. Μετά από 5 λεπτά. Κόκλησε. Είσαι χούντα, είσαι χούντα, είσαι χούντα. Ξαναλέω του τόπισε. Με προσβάλλει προσωπικά. Μπορούμε να έχουμε και εμεί το λόγο. Συνταξιούχο μα πρόκειται στην ουρά. Έλα μπορεί με το συνταξιούχο που σπρώξε την ουρά. Ο Μπανασάκη σα πρόκειται στο συνταξιούχο. Υπάρχουν τα στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία στο social media. Δέστε τα. Τα νούμερα αυτά ισχύουν στα 48 λεπτά έναντι 6. Στοχοποιεί δημοσιογράφου και κανάλια για να πει. Στοχοποιεί το Μέγκα τη Δημοκρατία. Το Μέγκα και τα άλλα κανάλια. Α, και τα άλλα κανάλια. Όλοι οι βαρόνοι. Δεν σου κάνει το σύστημα. Όλο το σύστημα αυτό κάνει. Δεν σου στοχοποιεί. Εκβιάζεται τον κόσμο. Δεν σου κάνει καμία τα κανάλια. Αυτά είναι τάγκ. Δεν είναι ενημέρωση. Είναι τάγκ αυτό το πράγμα. Από την αρχή είχατε αυτή την άποψη. Από την αρχή είχατε τώρα. Από την αρχή είχατε αυτή την άποψη. Ξαναλέω. Ότι είμαστε τάγκ. Τα κανάλια. 47 λεπτά είναι από 8. Μην φωνάζει κύριε Φίλη γιατί δεν γεμίζουν τα αιτία με τι φωνέ σου. Εσεί τα αδειάζετε. Εσεί τα αδειάζετε. Εσύ τα διάλεξε. Νομίζει ότι επειδή θα γράψει ένα site. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Ότι πέφτει. Διερμηνεύω μια αγανά παρακαλώ. Αγανά παρακαλώ. Μιλά σε δύο δημοσιογράφου που με κόστο. Πολλέ φορέ και εσύ θα πρέπει να το ξέρει και να το σέβεσαι. Προσπαθούν να τα αντικειμενικοί. Αυτό που σα πιέζει κανεί. Όχι. Αλλά τι κόστο. Όχι, γιατί δεν τολμάμε να πούμε μια κουβέντα. Τη μία είμαστε δεξιοί, την άλλη είμαστε αριστεροί, την άλλη είμαστε του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι είμαστε αντικειμενικοί, παιδιά. Σε παρακαλώ. Αντικειμενικοί, παιδιά. Όχι. Το αρνείσαι. Το αρνείσαι. Απέδειξα. Το αρνείσαι. Έλα κάτσε εδώ τότε εσύ. Έλα κάτσε εσύ εδώ να κάτσε εσύ διακοπή. Δεν είναι αυτή η δουλειά, μην τα κάτσε κάτω γιατί πληρώνει για αυτό το πράγμα. Δεν είσαι τζάμπα εδώ. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, πρέπει να το σέβεσαι όμως αυτό. Τι να σεβαστώ. Τη χούντα τηλεοπτική που είπα νωρίτερα. Τα 47 λεπτά δεν θα θολώνει. Κύριε φίλη, σαν πολιτικό, σε σέβομαι τις απόψεις σου να πεις ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει καθόλου. Σαν δημοσιογράφος θα πρέπει να τρέπεσαι. Είναι δύο υποστηριχτές. Του ναι και ένα του όχι στην κουβέντα. Σαν πολιτικό σου επαναλαμβάνω. 15 ρε φέρνουμε κάθε μέρα. 15 φέρνουμε κάθε μέρα. Στις τιμένες συνθέσεις. Αυτό είναι. Τι θες να σου. Στις τιμένες συνθέσεις. Αυτό είναι δημοκρατία. Να φέρουμε κατάλογο. Να απαντήσετε. Θα μας πεις εσύ ποιους θα καλούμε. Εγώ σας λέω ότι κάνετε στιμένες συνθέσεις. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση αυτό σας λέω. Κάτος έγινες και πολιτικός. Επαναλαμβάνω. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος. 40 χρόνια δημοσιογράφος σε κομματικό όργανο ήσουν. Θα μου πουλήσει εμένα μούρι ότι δεν είμαι εγώ αντικειμενικός. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Αλλά με αξιοπρέπεια. Αλλά με αξιοπρέπεια. Όχι καρακόλι των διαφόρων φαντάζω. Κάτε μπράβο λοιπόν. Σε έχουμε δέψει και μαζί. Σε έχουμε δέψει και μαζί. Αλλά μην το πας προσωπικά. Θεσμικά το βάζω. Το κανάλι σας είναι η αιχμή μια παραπληροφόρηση εις βάρος του ελληνικού λαού. Δυστυχώς είναι και άλλα κανάλια, όχι μόνο εσείς. Οι βαρόνοι των καναλιών. Καλά. Αυτή η μάχη δίνουν. Ναι, 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 ναι. Γιατί αυτή η μάχη αύριο δεν είναι γενικά υπέρ του ευρώ, είναι ειδικά. Ρεβάν του παλαιοκομματισμού. Για να ξαναγίνει η εξουσία. Αυτό πάει να κάνει. Άκου να σου πω, έχετε πυροβολήσει τα πόδια σας και θα πεις ότι φταίμε εμείς. Κάνετε λάθος. Και θα αποδειχθεί την Κυριακή. Ποιοι πυροβολούν την Κυριακή. Να συσκοτήσει αυτή την πραγματικότητα. Την Κυριακή θα δείτε ποιοι πυροβολούν, τι πυροβολούν. Έχει μια ψηφοβόλη ο ελληνικός λαός. Θα το αποδείξει. Απέναντι στο παλαιοκομματικό, στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα τη διαφθορά. Εμείς διχάζουμε τα κανάλια και η αρχηγή σας. Όλοι οι χρεοκοπημένοι ηγέτες βγαίνουν στα κανάλια σήμερα. Δεν τολμούσαν να μην τους έχουν πέντε μήνες. Δεν έχουν δικαίωμα να βγαίνουν να διαφωνούν μαζί σας. Όχι, να τους βγάζετε, να τους δούμε. Και τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Μητσοτάκη. Βγάλετε τους όλους να τους δούμε. Να τους βλέπουμε. Τον κύριο Παπανδρέου. Να τους βλέπει ο λαός. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να βγαίνουν. Όλοι. Να τους βγάλετε όλους, λέω. Καμία αντίρρηση. Για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η σύγκρουση. Βγήκε ο Καραμαλή και ο Σιμίτη. Καλά κάνατε. Έχεις την άποψή σου. Δεν έπρεπε να το δείξουμε. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Δεν έπρεπε να το δείξουμε. Ο κόσμος ξέρει γιατί όταν βγήκε ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν τον δείξατε. Ποια είναι η σύγκρουση. Αυτό που κάνεις είναι φασισμός. Α, ναι. Ναι. Μπράβο. Στο λέω καθαρά. Μπράβο. Δεν ντρέπομαι να το πω. Να πεις, είναι φασίσμα. Είναι φασίσμα αυτό που κάνεις. Δεν σέβεσαι δύο ανθρώπους που είναι και φίλοι σου. Έτσι, δεν είναι προσωπική η επίθεση, είναι το κανάλι. Του στοχοποιείς, το κανάλι και δεν είναι προσωπική η επίθεση. Με εμάς μιλάς. Με εσάς, πού να τα πω. Εδώ ήρθα και τα λέω, αλλά θα τα πω. Του στοχοποιείς και ήρθες μες στη χούντα να μιλείς. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που κάνετε, καταλάβετε το. Δεν είναι. Σαν πολιτικός εσέ, από μένεις όλες. Το καταλαβαίνει ο κόσμος και γυρνάει την πλάτη τους εσά. Εντάξει, σύμφωνοι. Σαν πολιτικός εσέ, τηλεθέαση μας. Σαν πολιτικό, εσύ ακούς, σαν πολιτικό εσέ, εγώ προσωπικά να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Σαν πολιτικό σε σέβομαι, σέβομαι τις απόψεις σου, έστω και αν είναι φασιστικές. Σαν δημοσιογράφος θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
φασιστικές οι απόψεις μου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Λες πράγματα που προσβάλλουν εσένα, όχι εμένα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι να μιλάς σε δύο ανθρώπους. Να ντρέπομαι το 47-6. Που όλοι ξέρουμε. Με το όργιο παραπληροφόρησης. Με τη χούντα στα κανάλια να ντρέπομαι. Που όλοι τους συγγράφους. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Χούντα είναι. Τάγκς στις τηλεοράσεις. Καλά εντάξει. Τάγκς είναι. Όχι αγόρι μου. 47-8. Όχι Νικόλα μου. Αυτό κάνετε. Σε κάθε πάνελ που φαίνεται είναι τρεις υπέρ του ναι και ένας υπέρ του όχι με το ζόρι. Και εσείς παίρνετε θέση υπέρ του ναι συνέχεια. Ερπίστριες τα κανάλια και τις τηλεοράσεις. Αυτό κάνετε. Τα λένε αυτοί που θέλουν να τα κλείσουν. Ερπίστριες είμαι του βαρών. Ερπίστριες από την αρχή. Αυτοί τα χρεοκόπησαν και ζουν με χρήματα του καταστημένου τραπεζών. Κλείστε τα. Το αποδείξαμε, δεν κλείνουμε τίποτα. Κλείστε τα. Δεν προλάβατε. Κάνετε λάθος. Α, δεν προλάβατε. Θα τελειώνουμε λέτε τώρα. Θα τελειώνουμε λέτε. Το βάλε το πολιτικό θέμα. Θα τελειώνουμε. Αυτό λέτε λοιπόν. Δεν προλάβαμε. Θα τελειώνουμε, αυτό λες τώρα. Αυτό λες τώρα. Θα τελειώνουμε, λέμε. Ντροπάμε, ντροπή για αυτά που λέμε. Κλείστα, κλείστα. Σαν τη φωνή του αφεντικού μιλάς τώρα. Δίθεν αγανακτισμένος. Στοχοποίησε με. Εντάξει, όχι έτσι μιλάς. Δεν προλάβατε λες. Αλλά τελειώνουμε, αυτό μας είπες τώρα. Στοχοποίησε με. Ότι τελειώνουμε, τελειώνει η κυβέρνηση. Αυτό είπες τώρα. Βεβαιώνει την καταγγελία. Μάχη εξουσίας γίνεται τώρα. Δεν θα σας περάσει. Καταλάβετε το. Από την πρώτη μέρα. Θα ψηφίσει ο λαός και δεν θα σας περάσει. Από την πρώτη μέρα. Θεωρείτε τα κανάλια και τις εφημερίδες που τολμάνε να σας μιλήσουν. Εμείς θεωρούμε. Το ξέρει ο κόσμος αυτό. Καλά. Το ξέρει ο κόσμος. Από την πρώτη μέρα. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο κύριος Φίλης. Μαζεύει ψήφους και τα μαζεύουμε. Απαντούσατε σε μια καταγγελία. Μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς κύριε Φίλη ή στη δημοκρατία που δεν επιτρέπεται. Μας βούλωσε, μας κόλλησε στον τοίχο. Εμείς όταν 5 χρόνια δείχναμε τις ουρές στα ΙΚΑ και από εδώ και από εκεί. Μα αφήνετε να μιλήσω. Τώρα το πειράζει. Μπορώ να μιλήσω. Με τον κύριο Πεδεντέρη δίναμε μάχη κάθε βράδυ αντί μια κοινωνική ομάδα. Του εξοντώνατε κάθε βράδυ του ανθρώπου αυτού. Και τώρα του τιμηθήκατε. Του τιμηθήκατε. Είναι προσωπικό το θέμα, κύριε Καψί. Πολύ σοβαρό. Βεβαίω θα τώρα έχετε το λόγο. Αλλά ένα λεπτό. Εδώ έχουμε καταλήξει στο εξή σημείο. Ένα λεπτό. Μου επιτρέπει να έχω την άποψή μου ότι το ναι είναι καλύτερο για τη χώρα. Ή νομίζω ότι βάζω τον Πόπολα. Που λες εσύ να ότι μου το επιβάλλει να μην πάνω από τα παιδιά όχι μου. Όχι εσύ, το κανάλι σου, να μην στείνει την ενημέρωση. Εσύ το ξαναλέω. 48-6. Αυτό δεν αφήνεται με τίποτα. Εντάξει, το βλέπεις. 47-1-8. Αυτά είναι τα νούμερα σας. Δικά μου τα αυτά είναι τα νούμερα. Το όχι, μόλι το αυτό, το ναι, 47. Μετρήστε τα. Κάνετε άλλα στοιχεία. Δεν δώσουν ούτε επίσημα. Τα παιδιά μου τα βάζω πάνω από οποιονδήποτε. Κύριε Οικονομικό. Και αν εγώ πιστεύω ότι για τα παιδιά μου είναι καλύτερο το ναι. Το σπρώξατε στην ουρά επειδή πάτε να μιλήσει. Θα το λέω. Έχει ανέβει το βίντεο. Μεθαύριο, κύριε Οικονομικό. Το μην τον αφήνετε να μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, ο κύριος. Εμείς δεν έχουμε φασισμό, κύριε. Νίκο, τα στοιχεία είναι ψεύτικα. Καλά. Τα στοιχεία σου να βγάλετε στοιχεία. Δεν τα έχω τώρα. Προχθές έχουν βγει. Επισήμανα με το Σουρού. Να τα βγάλουμε. Γιατί μετράμε τόση ώρα. Τόση ώρα με τέλα μπράβο. Η κυβέρνηση είναι ψεύτικα και ακόμα και σήμερα λέω 2-1. Το βλέπετε. Ακόμα και σήμερα. 2-1. Καλά, κάθε πάνελ. Και μετά η Αυγή Ραμαβολίδιο θα φέρετε. Το είδα. Λόγο. Φυσικά, γιατί δεν είναι είδηση ο Καμπουράκη. Κύριε Καμπουράκη, μπορούμε να πάρουμε το λόγο. Μία και Παλογιάννη.